Με μία απόφαση που χαρακτηρίζεται πρότυπη και ευφυής, ολοκληρώθηκε η δίκη των δύο νεαρών Βρετανών που καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό για τον ομαδικό βιασμό συμπατριώτησάς τους, περιστατικό που εκτελήχθηκε στα Μάλια το 2015. Στην Αγγλία, το αντίστοιχο έγκλημα ως ομαδικός βιασμός θα επέσερε ισόβια κάθελξη. Θεωρώ δίκη και ευφυή την απόφαση και με την έννοια αυτή νομίζω ότι ήρθε ένα αίσιο τέλος για αμφότερες τις πλευρές, δικαίωση του θύματος και μη εξόντωση, όπως επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, των κατηγορουμένων. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας στους δύο κατηγορουμένους και μείωσε την πρωτοδική ποινή στα 4 έτη. Ακολούθησε όμως η καινοτόμος πρόταση του εισαγγελέα εφετών Ζαχαρία Κοκκινάκη, ο οποίος μπροστά στις εκκλήσεις των οικογενειών των δύο Βρετανών ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου. Ο κ. Κοκκινάκης πρότεινε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής τους. Έτσι, αντί να οδηγηθούν στη φυλακή και αφού δεν μπορούσε να τους επιβληθεί ουσιαστικά κάποιος περιοριστικός όρος από τη στιγμή που δεν ζουν στην Ελλάδα, να υποχρεωθούν να δωρήσουν από 6.000 ευρώ έκαστος στη στέγη ανηλίκων Ηρακλείου. Και με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους, να μπορέσουν, γιατί μπορώ να σας πω ότι οι οικογένειές τους, οι οποίες είναι από τις καλύτερες του Ηνωμένου Βασιλείου, βιώνουν μια τραγωδία όλα αυτά τα χρόνια λόγω της άδικης καταγγελίας που έχουν δεχτεί. Την απόφαση χαρακτήρισε ευφυή ο καθηγητής νομικής Θεοχάρης Δαλακούρας, ο οποίος εκπροσωπεί μαζί με τη δικηγόρο Ηρακλείου Ζωή Λάμα την 22χρονη Βρετανίδα, η οποία δεν άντεξε να παραστεί στη σημερινή ακροαματική διαδικασία. Επιλέγει αυτή η λύση, δίνοντας κατ' εμέ και μία πιστοποίηση της γενιοψυχίας, αν θέλετε, και του δικού μας συστήματος. Αυτό τον εναλλακτικό θεσμό τον έκανε έτσι ώστε να είναι ωφέλιμος, λαμβάνοντας υπόψη και τα δύο μέρη. Και να έχουμε μια κρίση ενοχής που δικαιώνει το θύμα, διότι αυτή τη δικαίωση ήθελε το θύμα. Από την άλλη μεριά όμως, να έχουμε με την αναγνώριση της μετεφηβικής ηλικίας, να έχουμε μια συγκεκριμένη λύση γενεοψυχίας. Δηλαδή να μην εγκλειστούν στη φυλακή, αλλά να δώσουν και ένα δείγμα κατανόησης αυτής της άδικης πράξης που τέλεσαν. Αν και θα συμμορφωθούν στο πνεύμα της απόφασης του δικαστηρίου, οι δύο νεαροί Βρετανοί μέσω του συνηγόρου τους δήλωσαν έτοιμοι να προσφύγουν στον Άριο Πάγο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς εξακολουθούν να αρνούνται όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία σε βάρος τους είναι ψευδής. Και θα συμμορφωθούν με χαρά λόγω του χαρακτήρα του Ιδρύματος. Πλην όμως επιφυλάσσονται να εκθέσουν σε ανώτερα δικαστήρια όλα τα περιστατικά της αθωότητάς τους και περιμένουν τη δικαίωσή τους, που έχει αργήσει αρκετά.